Και εμείς λέμε τα γλυκόλογα της αγάπης, αναγαπάμε, λέει, τον εχθρό μας. Το βάζουμε και σαν φίδι στον κόρφο μας και τελικά μας τρώει. Αυτό είμαστε εμείς οι χαζοέλληνες όπως καταντήσαμε πια. Δώσαν λοιπόν και διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα στον Παπα Τσακρνιά και πήγε στον Καναδά και τον υπεδέχθηκαν σαν υπουργό, με τιμές υπουργού, με προσωπική ασφάλεια. Έδωσε διαλέξεις, έκανε ψευδείς δηλώσεις και ως εκπρόσωπος των καταπιεζομένων Μακεδόνων του ελλαδικού χώρου της ελληνικής Μακεδονίας μας περιέχεται τας πόλεις και τα ζήμας και τις οδούς του Καναδά και άλλων χωρών και κάνει έρανο, παρακαλώ, και συγκέντρωσε στον Καναδά μόνο μισό εκατομμύριο δολάρια, 500.000 δολάρια ως πρώτη δόση για να ανοίξουν τα σχολεία τα μακεδονικά που να διδάσκουν την σλαβομακεδονική γλώσσα στη Μακεδονία μας. Και ότι θα φτιάξει μάλιστα και ελληνικές εκκλησίες, ότι θα φτιάξει μια εκκλησία ελληνική την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουν και δεν μπορούν, λέει, να μην την αναγνωρίσουν, μια εκκλησία ελληνική στη Μακεδονία μας και σχολεία τα οποία με την βία θα προσπαθήσει να ανοίξει και να διδάσκονται την ψεύτικη ανύπαρκτη γλώσσα την μακεδονική, την λεγόμενη σλαβομακεδονική. Αυτή είναι λοιπόν η χριστιανική μαρτυρία, αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η καλοσύνη των δυτικών, των δε Ευρωπαίων, χειρότερη μαρτυρία είναι. Τι βλέπουμε λοιπόν στους Ευρωπαίους, ποια μαρτυρία αγάπης και δημοκρατίας είναι? Προσπαθούν να καταπνίξουν λοιπόν των Σέρβων την Επανάσταση, να κρατήσουν τα εδάφη τους και να κρατήσουν την αξιοπρεπή τους, θα λέγαμε, ταυτότητα, χωρίς να τους υποτάξουν και να τους διαλύσουν σε 10 τόσα καντόνια που θέλουν να τους διαλύσουν. Γιατί να μην συμβιβαστούν οι Ευρωπαίοι και ο ιεοδίθεν ειρηνόφιλος? Γιατί να μην συζητήσει με τους Βοσνίους, με τους Σέρβους? Θα λύνει τα προβλήματα με το σπαθί και με την βία? Αυτό είναι η ειρήνη. Και μας είπαν, να η αγάπη των δυτικών και οι καλές μαρτυρίες. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε και στο πολιτικό επίπεδο και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο, θα λέγαμε, και στο κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο, τα βλέπουμε πολύ χειρότερα στο θρησκευτικό επίπεδο. Η τελευταία, λέει, ευκαιρία να υπογράψει, σου πέμε το κεφάλι και θα λέγαμε αλλιώς σβήνει ολόκληρη η Σερβία. Αυτό λοιπόν είναι χριστιανική μαρτυρία και χριστιανική αντιμετώπιση. Πόσο πλανεμένη λοιπόν είναι η γνώμη μας όταν εμείς χάφτουμε κάθε τι που μας δίνει το εξωτερικό. Μας είπαν όμως ποτέ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο? Πότε μας είπαν ότι φτάνει το 1, 2, 3, 4, 10, δεν ξέρω πόσα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο? Εκεί δεν ισχύει λοιπόν η τελευταία ευκαιρία. Αλλά φέραν τους Τούρκους και στην Ιταλία, τους φέραν και στην Βόρειο Ήπειρο και οι Τούρκοι άρπαξαν περιοχές που θα μπορούσαν να επενδύσουν οι Έλληνες για να τους έχουμε από τα νότα Ιταλοί και Τούρκοι λοιπόν στη Βόρειο Ήπειρο και στην Ιταλία με τα αεροπλάνα τους και σε δεδομένη λοιπόν στιγμή αναφλέξεως από πού να φυλαχτούμε. Λοιπόν, έβγαλε μία δήλωση και ο Πάπας για την οποία θα μιλήσουμε. Απλώς θα αναγνώσουμε σήμερα και θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Η Δυτική λοιπόν Εκκλησία με τη γνωστή δήλωση θρησκευτικής μαρτυρίας του Πάπα Παύλου του VI έκαμε σαφή διάκριση μεταξύ χριστιανικής μαρτυρίας και προσλητισμού. Ποια είναι αυτή η σαφή διάκριση? Οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν, λέγει, επίσης το δικαίωμα να μην εμποδίζονται στο να διδάσκουν και μαρτυρούν δημόσια τη θρησκευτική τους πίστη διαφορικά και με έντυπα. Κατά τη διάδοση όμως της θρησκευτικής πίστεως στην πράξη πρέπει πάντοτε να απέχει κανείς από κάθε ενέργεια που θα έχει χρειά καταναγκασμού ή ανέντιμης και αμφιβόλου ειλικρινίας πειθούς, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για
αμόρφωτα ή άπορα πρόσωπα ένας τέτοιος τρόπος συνεργίας πρέπει να θεωρείται ως κατάχρηση του ιδίου δικαιώματος και πλήγμα κατά του δικαιώματος των άλλων. Να ρωτήσουμε λοιπόν, πότε εφήρμοσαν αυτές τις αρχές της δηλώσεώς τους οι παπικοί, πότε? Τον αντίον, σε όλη την Ουκρανία εφήρμοσαν το μέτρο διαπυρός και σιδήρου αρπαγής των εκκλησίων. Στην Ρουμανία, ακόμη όταν καταλάβουν έναν Ορθόδοξο ναό, οι Ιουνίτες τον εγκαινιάζουν από την αρχή. Αυτά τα βλέπουμε και σε ολόκληρη την Ρωσία και την καλή τους, θα λέγαμε, πίστη και καλή μαρτυρία, την βλέπουμε προπαντός την Ουνία, η οποία Ουνία είναι πράγματι ο δούριος ύπος, ο οποίος δούριος αυτός ύπος έρχεται να αλώσει εκ των ένδων την Ορθόδοξη Εκκλησία και να την οδηγήσει σε ένα ξεχαρβάλωμα και σε μια απορρόφηση από το Βατικανό. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν προλάβαμε να διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ χριστιανικής μαρτυρίας και καλοπίστου ή κακοπίστου προσλήτησμου. Θα δούμε τη συνέχεια στην επόμενη εκπομπή και θα αναφερθούμε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Πάσα προσπάθεια διεισδύσεως της σχετικής συνείδησης τεροδόξων ατεροθρήσκων είναι προσλητισμός. Είτε έμεση είτε άμεση προσπάθεια, με κάθε μέσο, όταν είναι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Τότε λοιπόν έχουμε, άσχετα αν είναι επίμονη φορτική προσπάθεια με επιμονή είτε χωρίς επιμονή και φορτικότητα, είναι προσελητισμός. Τα αυτά μας λέγει περίπου και ο Γιάννης Κάτρας, αλλά θα δούμε τα περαιτέρω στην επόμενη εκπομπή και θα διαβάσουμε κάποια κείμενα τα οποία μας, όπως φερειπίν το κείμενο του Μητροπολίτου Κο Εμιλιανού, ο οποίος μας μιλάει για τον δόλο των παπικών. Το φρόνημα λοιπόν που κυριαρχεί στην Εκκλησία της Ρώμης ή το υποδούλωσης του ανθρώπου και η άνευ δικαιώματος διαμαρτυρίας υποταγή του της Αντολάς και της εντάξης του Βατικανού. Και τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι παπικοί, ειδού οι καλοί τους θα λέγαμε μαρτυρία. Αντί λοιπόν να αφήνουν ελεύθερο τον άνθρωπο να πιστεύει ότι θέλει και να πάνε τους χριστιανούς, δηλαδή τουλάχιστον τους χριστιανούς Ορθοδόξους, τι κάνουν αυτοί? Αντί τούτου, κατά παράδοση Ορθόδοξη χώρα θεωρήθησαν τόποι ιεραποστολής. Δηλαδή είπαν, έπεσε ο κομμουνισμός, ορμάται παπικοί να αρπάξετε σαν λύκη τα πρόβατα τους Ορθοδόξους Ρώσους, και αυτό το βλέπουμε λοιπόν, τον προσελητισμό που ασκεί το Βατικανό σε όλο τον χώρο της Ανατολικής Ορθοδοξίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή και θα μιλήσουμε και για το νέο ευρωψήφισμα το οποίο θα σχολιάσουμε και θα δούμε πόσο άκυρο και αυτό και γελίο είναι, και στη συνέχεια θα δούμε και του Μαρίνου του Αναστασίου, του Συμβούλου της Επικρατείας, ένα άρθρο το οποίο απαντά σε αυτούς τους γελίους ανθρωγράφους που θέλουν να πούν πως παραβιάστηκε η ελευθερία των πολιτών όταν δηλώνουν το θρησκευμά τους. Ευχαριστώ που με ακούσατε, που ακούσατε, χαίρετε. Δόξα σοι το Λειξάνδη.